Κλειδώνουν τα μέτρα στήριξης που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ. Επιδότηση και για τα νοικοκυριά που έχουν φυσικό αέριο ετοιμάζει η κυβέρνηση. Τραγωδία στη Χαλκιδική. 15χρονος ανασύρθηκε νεκρός από την παραλία. Εικόνες σοκ. Συνελήφθη αντιδήμαρχος γιατί έσαιρνε στο δρόμο γάιδαρο με το αυτοκίνητό του. Και τώρα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με την Κατερίνα Τσαμούρη. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε τραγωδία κατέληξε η εκδρομή με φίλους ενός αγοριού μόλις 15 ετών στη Χαλκιδική. Ανασύρθηκε νεκρό από την παραλία των νέων φλογητών όπου έκανε μπάνιο. Ο ξάδερφός του τον είδε ξαφνικά μπρούμητα. Έγιναν προσπάθειες ανάνυψης, αλλά δυστυχώς ο μικρός δεν τα κατάφερε. Δείτε το βίντεο και αμέσως μετά θα συνδεθούμε με την Τασούλα Παπανικολάου, η οποία έχει σημαντικές πληροφορίες για το τι συνέβη, αλλά και για τους γονείς του παιδιού. Μια εκδρομή νεαρών που μετατράπηκε σε τραγωδία. Ήταν λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, στην παραλία των νέων φλογητών στη Χαλκιδική, όταν ακούστηκαν οι φωνές για βοήθεια. Ο ξάδερφος του 15χρονου ήταν εκείνος που τον είδε μπρούμητα μέσα στο νερό. Ακολούθησαν στιγμές πανικού. Οι λουόμενοι έβγαλαν το παιδί στην παραλία, αλλά εκείνο δεν ανέπνεε. Εγώ προσωπικά το είδα μελανιασμένο, τα μελανά χείλια. Έγινε μεγάλη προσπάθεια διάσωσης με κάρπα, με τον απεινιδωτή τον οποίο το φέρανε, με αμπού. Είναι τραγικό, θρυνήσαμε, προσευχόμασταν, προσπαθήσαμε να παρέσουμε τις βοήθειες. Έφυγε μπροστά μας ένα 16χρονο παιδί. Ο κύριος Βασίλης Τριανταφυλλιδής βρισκόταν στην παραλία όταν άκουσε να καλούν σε βοήθεια. Βούτυξε στο νερό για να σώσει το παιδί. Η περιγραφή του συγκλονίζει. Ήτανε μέσα τα παιδιά, εδώ στα περίπου 5-6 μέτρα μέσα. Και κάποια στιγμή φωνάξαν βοήθεια. Ήταν μπρούμητα το παλικάρι. Το βγάλαμε εδώ έξω εδώ μπροστά. Έβγαζε αφρούς από το στόμα. Ήρθε ο ναυαγωσός της, φέραν απεινιδωτή σχετικά γρήγορα. Κολυμπούσε μέσα και τον πήρανε χαμπάρι ότι κανένα λεπτό ήταν μπρούμητα. Και δεν καταλάβανε δηλαδή ότι κάτι έγινε. Ο ναυαγωσός της στην παραλία περιγράφει τα όσα έζησε και τις προσπάθειες που έκαναν για να επαναφέρουν το παιδί. Το παιδί δεν ανέπνεε. Τώρα δεν ξέρω, δεν είμαι γιατρός. Αλλά βοηθήσαμε και εγώ και ήταν και άλλοι δύο που ήξεραν πρώτης βοήθειας. Δόθηκε μία απεινίδωση. Το παιδί ήταν πολύ μακριά μου. Ήταν ήδη εκτός σήμερα. Ο 15χρονος μαζί με άλλους 5 φίλους του, μόλις έφτασαν στην παραλία των φλογητών, κάθισαν σε αυτό το beach bar. Παρήγγειλαν αναψυκτικά και ο 15χρονος είπε στην παρέα του ότι θέλει να κολυμπήσει. Σε λίγα λεπτά έγινε τραγωδία. Είχε χάσει τις αισθήσεις του από μόνος του. Χωρίς να συμβαίνει κάτι από ό,τι μας είπαν τα παιδιά. Του κάνανε όσο ήρθε το ΕΚΑΒ 3 κάρπες με τις οποίες δεν επανήλθε. Ο ναυαγωσός της έκανε πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες. Ήτανε παρέα 5-6 παιδιών, ας πούμε, με το λεωφορείο του ΚΤΕΛ Έδεσας. Και βρισκόταν όλα τα παιδιά, ας πούμε, μετά που είδα σε κατάσταση πανικού. Δεν ξέρανε πώς να το αντιμετωπίσουν, γιατί καταλάβανε το τι συνέβη. Το παιδί ξεκίνησε το πρωί από τη Σκίδρα μαζί με τον ξάδερφό του και τους φίλους του για μονοήμερη εκδρομή στη Χαλκιδική. Ήταν χαρούμενοι, όπως λέει στο Στάρι δήμαρχος Σκίδρας. Ήταν παρέα ξαδέρφια αυτής της ηλικίας. Ήταν χαρούμενο καλά που θα πήγαιναν σήμερα στη θάλασσα. Το γεγονός είναι από μόνο του πάρα πολύ τραγικό. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι, είμαστε όλοι λυπημένοι βαθύτατα. Εύχομαι ο Θεός μονάχα αυτό να δώσει κουράγιο στους γονείς, δύναμη. Όλοι περιμένουν τώρα τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής προκειμένου να δοθούν απαντήσεις για το τι προκάλεσε το θάνατό του.